Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Η Μάγισσα». Όπως θα παρακολουθήσουμε, ο Αντρέι αποκαλύπτει στο Ρασοφόρο και το Μανώλη την αποστολή του. Έχω έρθει με μια κρυφή αποστολή. Να βοηθήσω τον ξεσηκωμό των Ρωμιών απέναντι στον Οθωμανικό ζυγό. Ψάχνω συμμάχους για να βγάλω την αποστολή εις πέρας τους, λέει, με σκοπό να συμμετέχουν και οι ίδιοι. Εκείνοι το σκέφτονται και είναι ιδιαίτερα θερμοί στο να δεχτούν, μόνο που οι πράξεις του Μανώλη βάζουν σε κίνδυνο αυτή την αποστολή. Το σχέδιο του Τζανί για να γλιτώσουν τα κουρσέματα των Γερακάριδων ικανοποιεί πολλούς, αλλά τον οδηγεί σε ρήξη με τον Μάρκο. Διαφωνώ με την ιδέα αυτή. Με τους Γερακάριδες έχουμε γίνει συγγενείς. Η μεταξία είναι η γυναίκα μου. Πώς μπορείς να σκεφτείς κάτι τέτοιο? Θέλεις να μας βάλεις ξανά σε μπελάδες μαζί τους? Του λέει και ο Τζανί του απαντάει. Μήπως ενοχλεί που η ιδέα δεν είναι δική σου? Και πάνε να τσακωθούν μέχρι που επεμβαίνει ο Μιχαήλ. Σταματήστε πια να κάνετε σαν κοκόρια και να τσακώνεστε. Εγώ θα αποφασίσω για το σωστό. Η Θεοφανώ τώρα με το φρίξο συγκρούονται εξαιτίας της Σιμώνης και του τρόπου που διάλεξε να τη βοηθήσει με το χάρισμά της. Ενώ οι αραβώνες του Τζανί με την κερασίνα γιορτάζονται με επισημότητα και δύο ψαράδες ανακαλύπτουν ένα πτώμα που θα φέρει καινούργιες καταιγίδες. Η συνάντηση του Ανδρέη με το μυστηριώδη ρασοφόρο στρέφεται ξανά με αποτυχία και ο Φρίξος προειδοποιεί την Αγάθη για την επιρροή που ασκεί η Σιμώνη στη Θεοφανώ. Και η μοναχή τότε αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Από την άλλη, ο Σπήλιος αναθέτει στο θράσο να παρακολουθήσει τον Μισελ, πιστεύοντας πως ο Γάλλος ανακάλυψε που κρύβεται ο θησαυρός. Τέλος, ο Μιχαήλ είναι σίγουρος πως το καράβι του κουρσεύτηκε από το Σπήλιο, ενώ η μεταξία αποφασίζει να εκδικηθεί τον Τζανί με τον πιο ύπουλο τρόπο.